Συγγνώμη. Οι επαναστάσεις στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους δεν είναι τυχαία γεγονότα ή μικρής διάρκειας. Έχουν στόχους, προσδοκίες και απαιτούν θυσίες. Ως τέτοια εκλαμβάνει κανείς την επανάσταση που συνέβη στον ελλαδικό κύριος χώρο. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα και οι νοοτροπίες είναι σημαντικά στοιχεία. Εκείνο όμως που καθορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία μιας επανάστασης είναι οι συνθήκες, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, τοπικές και διεθνείς. Αυτή η ανάγνωση επιχειρείται με αυτή την τοποθέτηση. Η ελληνική επανάσταση ξέσπασε όταν ορίμασαν οι αντικειμενικές συνθήκες, παράγοντες που συνετέλεσαν για τη δεδομένη στιγμή της έκρηξης μπορούν να λογαριαστούν για τον ιδεολογικό τομέα ή μακρά προετοιμασία από τη φιλική εταιρεία. Εδώ θα... Και παράγοντες, όπως η φύση του εδάφους, ο όγκος των Οθωμανικών δυνάμεων, αλλά και η ένδυα των πηγών για τη δράση και συμμετοχή των κατοίκων της Πεδιάδας στον αγώνα, καθόρισαν ώστε να αποδίδεται εν είδη τηλεγραφήματος στα βιβλία της ιστορίας η Επανάσταση στη Θεσσαλία, όπως σημειώνει ο Κώστας Πανός. Ωστόσο, κοντά στην αδιαφυσβήτητη συμβολή των ορεινών Θεσσαλών, η μελέτη νέων πηγών και αρχείων μας παρέχουν ήδη ικανά τεκμήρια για τη συμμετοχή και των παιδινών Θεσσαλών και δίαι των Καραγκούνιδων στον αγώνα. Αρχικά, η μελέτη του Αρχείου των Αγωνιστών της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των φακέλων με τα αριστεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους δίνει μια εικόνα μεγάλης συμμετοχής των Θεσσαλών, όχι μόνο των ορεινών περιοχών, αλλά και των παιδινών. Όπως για παράδειγμα, του μεγαλοκαλυβιώτη αγωνιστή Δημητρίου Καραγκούνη, που πολέμησε στο πλευρό του Αθανασίου Διάκου και μετά με τους Καρατάσο, Χρήστο Περεβό και Χριστόδουλο Χατζιπέτρο. Ο νομάρχης κάλεσε τον διοικητή του 5ου Συντάγματος, τον Χρήστο Καβράκο, ο οποίος έφτασε με 100 στρατιώτες και αξιωματικούς και αποφάσισαν να διαλύσουν την διαδήλωση με τα όπλα. Ο δρόμος και τα πεζοδρόμια της Ασκληπιού βάφτηκαν με αίμα. Νεκροί ήταν ο Μιχάλης Ράδος, εργάτης ξελουργός, ο Γιώργος Ντάλλας Καρεκλάς, ο Νικόλαος Νταβάρας καπνιεργάτης, ο Νικόλαος Σταφίκος εργάτης, ο Κωνσταντίνος Βουτσελάς αγρότης από τον Πυριατό, ο Δημήτριος Κούτρας αγρότης από τις Καριές και ένα κοριτσάκι 12 ετών. Ανάμεσα στους τραυματίες που ήταν περισσότεροι από 25 ήταν ο Χρήστος Μπρέντας αγρότης από το Μιζδάνι, ο Γιώργος Αντωνόπουλος αγρότης από το Φλαμούλι, ο Απόστολος Τσιτσάβας αγρότης από την Πάγια. Μετά τα γεγονότα καταδικάστηκαν η προτέτη επιστάση εμφυλίως παραγμό και εσχάτη προδοσία. Τελικά, στο επόμενο διάστημα οι απαλωτριώσεις πραγματοποιήθηκαν. Οι κολύγοι έγιναν ελεύθεροι αγρότες. Το παρελθόν δεν αλλάζει, αλλά η ιστορία μας διδάσκει. Οι προπαπούδες μας, με τους εθνικούς και κοινωνικούς τους αγώνες, μας κληροδότησαν μια καλύτερη ζωή. Ας τη διαφυλάξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι βέβαιο ότι με τον ερχομό των Οθωμανών στην περιοχή το 1493-96 και το 1423 οριστικά, ο οικισμός υπήρξε και η εκθυματική περιοχή του δεν ήταν καινή, όπως παραδείγματος χάρη συνέβαινε με την περιοχή της σημερινής Φανερωμένης, όπου οι Οθωμανοί ίδρυσαν τον οικισμό Κουρμπαλή. Οι νομοί με τον απροσδόριστο οικισμό Μπεμπντάν αποτελούσαν τιμάριο κάποιου χατζή κατακτητή, διότι δεν υπήρχε στρατός να τον αντιμετωπίσει. Σε αυτόν λοιπόν τον μικρό οικισμό ζούσαν 5 οικογένειες, οι οποίες απέδωσαν στον τιμαριούχο 184 άσπρα ως πρόσοδο. Τα άσπρα ήταν το 1/120 του γροσίου. Ο απογραφέας σημείωσε ότι το Μπεμντάν ήταν ένα έρημο μέρος και ότι ο Ντεφτερντάρης, ο υπεύθυνος δηλαδή της απογραφής, Σινάν Μπέης, το έδωσε με χοντζέτη στον Χατζή Ουμούρ, επειδή αυτός εγγυήθηκε ότι θα εγκαταστήσει χριστιανούς και θα οδηγήσει τον τόπο σε ευημερία, δηλαδή για να εισπράττει αυτός την πρόσοδο.
τέσσερις ήταν χειρών γυναικών. Υπολογίζοντας πενταμιλής της πλήρης οικογένειας και τετραμιλής των χειρών γυναικών, 55, ζούσαν περίπου 280 άτομα. Είμαστε εδώ και ειδικά το φίλο μου τον Αντώνη τον Παπαμιχαήλ, άλλος συνοδοιπόρος του λαϊκού πολιτισμού μας. Σήμερα εδώ σε αυτό το συνέδριο, που είμαι σίγουρος μέσα από τις καταθέσεις και των υπόλοιπων συνέδρων, ομιλητών, θα βγουν, πιστεύω, νέα συμπεράσματα για την διαβίωση και δράση όχι μόνο των Καραγκούνιδων, αλλά και των υπόλοιπων κατοίκων της γενέθλιας γης μας της Θεσσαλίας, από την εποχή όχι μόνο της Τουρκοκρατίας, αλλά και πιο πριν, μέχρι και σήμερα. Θα ξεκινήσω να σας αναφέρω λίγο και εντάχει το γενεολογικό δέντρο του Γεωργίου Καραϊσκάκη για να δούμε τι σχέση είχε αυτός ο άνθρωπος με την πόλη των Τρικάλων αλλά και γενικά με τον ομό όλων των Τρικάλων. Ο Καραϊσκάκης λοιπόν ήταν γιος της Ζωής Δημητσκή, χείρα του Γιαννάκη Μαυροματιώτη από το χωριό των Αγράφων του Μαυρομάτι και κατά τις τελευταίες έρευνες και παραδοχές πολλών ιστορικών ερευνητών, πατέρας του ήταν ο Δημήτριος Σίσκος ή και Καραΐσκος, αρματολός και κλέφτης, ο οποίος και αυτός όπως και αρκετοί άλλοι αγωνιστές του 21 βρέθηκαν στην πολεμική σχολή του Αλή Πασά, όπως φυσικά και ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ήταν παντρεμένος από το 1814 με την Κόλφο Ψαρόγιαννη ή Ψαρογιαννοπούλου από τα Γιάννηνα και απέκτησαν τρία παιδιά, την Πινελόπη, την Ελένη και τον Σπυρίδωνα. Ο Σπυρίδωνας, το οποίο θα γίνει ιδιαίτερη μνή απόψε και κατά κάποιο τρόπο είμαι και τυχερός ότι μιλώ τελευταίος απόψε και θα εκμεταλλευτώ λίγο παραπάνω τον χρόνο. Ωραία, θα κάνω πιο γρήγορα λοιπόν να το πω. Ο Σπυρίδων παντρεύτηκε τη Μαρία Κομνηνού Βαρβάκη, εγγονή του Γιάννη Βαρβάκη, του μεγάλου του έθνους ευεργέτη και αγωνιστή. Το όνομά του δόθηκε και στην αγορά των Αθηνών γιατί ολόκληρη η περιοχή ήταν δική του δωρεά. Και απέκτησαν 6 παιδιά, την Κόλφο, την Ελισάβη, την Ελένη, την Ιουλία και τον Γιώργο. Ζάρκο. Και θα ήθελα να πω ότι εμείς στο Ζάρκο δεν θεωρούμε αυτούς Καραγκούνιδες, αλλά εντάξει, σαφώς πιο πολύ είμαστε Καραγκούνιδες παρά Σαρακατσανέοι, Βλάχοι, οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Αναφίβολα λοιπόν όλοι οι κάτοικοι του Ζάρκου και πιθανόν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Φαρκαδόνας γνωρίζουν την Κούτρα, ένα από τα 4 βουνά που περικλείουν το Ζάρκο. Τα άλλα 3 είναι το Κοκκιναδάκι, το Ντουμπρούσι και ο Καμάτης. Ωστόσο, πόσοι γνωρίζουν για τη μάχη της Κούτρας, μια από τις πιο εξευτελιστικές σελίδες της νεότερης ιστορίας μας, την οποία μόνο όσοι ασχολούνται επισταμμένως με την ιστορία τη γνωρίζουν, αφού η επίσημη στρατιωτική ιστορία προτιμάει να την αποσιωπά. Βλέποντας κανείς τις χαμηλές πετρώδεις πλαγιές που περικλείουν από βορειοανατολικά το Ζάρκο, δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία. Αν όμως μελετήσει το πρόσφατο και το απότερο παρελθόν, αν περπατήσει μέχρι τα ερείπια των παλιών φυλακίων της ελληνοτουρκικής μεθορίου και από εκεί στην κορυφή για να γναντέψει τα χωριά του Θεσσαλικού κάμπου, σίγουρα δεν θα το μετανιώσει. Στα βορειοδυτικά του Ζάρκου βρίσκεται η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, η οποία έχει συνδεθεί με τους αγώνες των κατοίκων κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και των Τούρκων. Ούτε στις μάχες του 1808, ούτε στις μάχες του 1854 και οι οποίες απαιτούν ανάλυση. Συμμετοχή του κατοίκων του χωριού σε επαναστατικά τμήματα των Στουρνάρα, Λιακατά και Χατζιπέτρου του 1821 δεν μπορούμε να υποθέσουμε ούτε να αποκλείσουμε λόγω μη υπάρξεως γραπτών τεκμηρίων. Πάμε κατευθείαν στον ατυχή πόλεμο του 1897. Θα αναφέρω μερικά στιγμιότυπα. Στην έκθεση του διαδόχου Κωνσταντίνου, αρχηγού του Θεσσαλίας στρατού, το χωριό αναφέρεται στις εκτίσεις περιπτώσεις. Στη σελίδα 14, μετατροπή της σιδηροδρομικής γέφυρας Στεφανωσέων, ώστε να διέρχεται η διαυτής παιδινών πυροβολικών. Στη σελίδα 168, την 12 Απριλίου, ο διοικητής της ΙΧΕ, το ΙΧΕ εδώ σημαίνει ένα το τάγμα ευζώνων, διέταξε τα περιτσούκαν στρατεύματα, τσούκα είναι ο γύλοφος Γρεβενών, να υποχωρήσουσι. Την δε 4 μετά Μεσεμβρίαν ανηχώρησαν εκ Τρικάλων διευθυνθέντα προς Στεφανωσέως. Εκεί το ένα το τάγμα ευζώνων επιβιβάστηκε επί σιδηροδρομικού σειρμού και μετέβη εις Φάρσαλον. Τα λοιπά στρατεύματα διενεκτέρευσαν εις Στεφανωσέως. Στη σελίδα 206, 21 Απριλίου, ο νομάρχης Τρικάλων με ειδοποιεί δια επιστολής του ότι ως συγκεντρωθείς κατά διαταγή μου στρατός εις Τρίκαλα προς υπεράσπιση της πόλεως, ετράπη προς Στεφανωσέως
και οικήθην διαπόρτα συλλαβών την προς Άρταν Άγουσαν. Απέναντι στο συμβιβασμό που προτείνει η κατοχική κυβέρνηση, υπάρχει και η άποψη της αντίστασης στους κατακτητές. Στη Θεσσαλία συσπυρώνονται αγωνιστές που είχαν διακριθεί στους κοινωνικούς αγώνες, καθώς και άτομα όλων των ηλικιών, συνειδητοποιώντας τη σημασία του αγώνα. Έτσι, πριν ιδρυθεί το ΙΑΜ, γράφει ο Χρήστος Βραχνιάρης, συγκροτείται στα Τρίκαλα η οργάνωση Εθνικό Μέτωπο. Καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση, όπως και σε πανελλαδικό επίπεδο, έπαιξαν πολιτικοί κρατούμενοι, κομμουνιστές, φυλακισμένοι από τη δικτατορία Μεταξά, που απέδρασαν με στόχο την οργάνωση του αγώνα. Συμμετοχή της Καραγκούνας σε αντιστασιακές οργανώσεις. Οι πρώτες Καραγκούνες γυναίκες, όπως και πολλές γυναίκες σε όλη τη χώρα, συμμετέχουν στην Εθνική Αλληλεγγύη, τη Μάνα του Αγώνα, όπως ονομάστηκε, που ιδρύθηκε το Μάη του 1941. Η οργάνωση στοχεύει στο να βοηθήσει καταδιωκόμενους αγωνιστές και τις οικογένειές τους, να βοηθήσει πυρόπληκτους, να περιθάλψει τραυματίες, να πραγματοποιήσει εράνους, συγκεντρώνοντας ρούχα και τρόφιμα για πληττόμενους πληθυσμούς και αντάρτες. Γράφει σχετικά η Χρύσα Κρανιά από τα Μεγάλα Καλύβια, μαθήτρια τότε της 5ης Γυμνασίου στα Τρίκαλα. Σχηματίσαμε μια ομάδα από μαθήτριες και περπατούσαμε από σπίτι σε σπίτι και ζητούσαμε τρόφιμα για τους φυλακισμένους. Άλλοι μας έδιναν, άλλοι μας έδιωχναν. Μαζεύαμε σιτάρι, τραχανά, αλεύρι. Εγώ μάζευα τρόφιμα και από το χωριό μου, όταν πήγαινα τα Σαββατοκύριακα και τις γιορτές. Νιώθαμε ικανοποιημένες που προσφέραμε για την ανακούφιση των φυλακισμένων από τους Ιταλούς.